Όπως όλα δείχνουν, οι Έλληνες στο τέλος δεν θα μπορούν να απολαύσουν ούτε ένα καφέ, καθώς μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα έρχεται νέα αύξηση στην τιμή του. Ο καφές αρχίζει να εξελίσσεται σε προϊόν πολυτελείας, με τις τιμές στο takeaway και το delivery πλέον να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Ενώ αναμένεται να περάσουν και άλλες αυξήσεις στα τιμολόγια των εταιριών καφέ προς τα σούπερ μάρκετ. Η τιμή του καφέ έχει αυξηθεί σε ένα χρόνο κατά 7%, ενώ το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας, το 2020 με 2021, η κατανάλωση είχε εκτοξευτεί κατά 10%. Τώρα η τιμή του αναμένεται να αυξηθεί ξανά από τον Ιούνιο, αφού οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά έχουν προχωρήσει σε νέο γύρο ανατιμήσεων. Αυτή τη βδομάδα η Ελστάτ δημοσίευσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο, που έσπασε ρεκόρ 28 ετών, γυρνώντας τη δεκαετία του 90. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε σε 10,2%, παρουσιάζοντας αύξηση 2,1% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2022, έναντι αύξησης 0,9% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Πρωτιά στις ανατιμήσεις είχε ξανά το φυσικό αέριο, που σε ένα χρόνο έχει αύξηση 122%, ενώ ακολουθεί ο ηλεκτρισμός με 88% και με 55% το πετρέλαιο θέρμανσης.